το πράσινο φως δόθηκε για την επαναλειτουργία των πολιτιστικών συλλόγων από το Υπουργείο Πολιτισμού. Έτσι, οι σύλλογοι ξεκινούν και πάλι τις εγγραφές, έχοντας να αντιμετωπίσουν μία ακόμη δύσκολη και ιδιόρυθμη χρονιά, με αποστάσεις, μάσκες και τα τεστ να είναι πρωταγωνιστές. Η Θρακική Εστία ξεκίνησε τις εγγραφές και καλεί μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν στην έναρξη των χορευτικών τμήματων. Όπως ίσως θα έχετε ακούσει, από τις 12 Ιανουαρίου εγκρίθηκε και η επαναλειτουργία των παραδοσιακών χορών στους πολιτιστικούς συλλόγους. Έτσι λοιπόν, από τώρα και μετά, μέχρι τέλος του μηνός, στη Θρακική Εστία μπορούν να εγγράφονται όσοι θέλουν. Θα λειτουργήσουν τμήματα παραδοσιακού χορού και για τα παιδιά, τα οποία θα μπορούν να εισέρχονται με τα self-test, ό,τι ακριβώς γίνεται στο σχολείο, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και οι ενήλικες, είτε με εμβολιασμένους, είτε με πιστοποιητικό εμβολιασμό δηλαδή, είτε με rapid test 48 ώρων. Οι όροι. Τώρα οι όροι είναι λίγο δύσκολοι και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να λειτουργήσουν οι σύλλογοι. Θα πρέπει να έχουν στο χώρο απόσταση 2 μέτρα, άρα δηλαδή αυτό δυσκολεύει, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέσα στον παραδοσιακό χώρο το πιάσιμο του χεριού είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την κίνηση και για την απόδοση του κάθε χορού. Κάθε χορός έχει και διαφορετικό πιάσιμο και διαφορετική κίνηση. Το άλλο πιο σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να φοράνε μάσκες, είτε το τμήμα είναι αμυγός εμβολιασμένο, είτε με rapid test και τα λοιπά. Όλοι θα πρέπει να φοράνε μάσκες. Καταλαβαίνετε, δεν ξέρω, όχι τόσο στα παιδιά που δεν έχουν τόσο ένταση στο χορό, αλλά στους ενήλικες οι οποίοι δεν θα μπορούν να αποδώσουν και δυσκολεύονται φυσικά για να αναπνεύσουν με τη μάσκα. Πρέπει να τηρήσουμε τα μέτρα, γιατί είναι για την υγεία όλων μας, και από την άλλη δυστυχώς είναι δύσκολο να λειτουργήσουμε, γιατί αν κάποιοι σύλλογοι δεν έχουν μεγάλους χώρους ούτως ώστε να μην χωράνε πολλά άτομα, εκεί επάνω λέμε ότι δεν θα μπορούν και οικονομικά να ανταπεξέλθουν, θα είναι χειρότερα από ότι αν θα λειτουργήσουν. Έτσι λοιπόν, πραγματικά είμαστε σε απόγνωση, αλλά καλούμε έστω και τα μέλη και τους φίλους να έρθουν κοντά στους συλλόγους, έστω και έτσι όσοι σύλλογοι μπορούν να λειτουργήσουν, να έρθουν κοντά στους συλλόγους, γιατί σιγά σιγά να αρχίσουμε να λειτουργούμε, να συναντηθούμε, να ανταμωθούμε, να θυμηθούμε τα παλιά, γιατί διαφορετικά, ειλικρινά, αν περάσει και αυτός ο χρόνος, θα έχουν σβήσει σύλλογοι τελειωτικά. Επειδή ήμουνα και εγώ μπροστά και σε επικοινωνία και με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Θρακικών Σωματείων, οι οποίοι συνομιλούσαν με το Υπουργείο, αλλά και μέσω του βουλευτή μας, του κυρίου Τάσου Χατζηβασιλείου, ο οποίος ήταν επί χρόνια χορευτής, και γι' αυτό απευθυνθήκαμε και εμείς, αλλά και αρκετοί σύλλογοι από την πόλη μας, ούτως ώστε να μπορέσει να μεσολαβήσει και να μάθει από το Υπουργείο Πολιτισμού. Έκανε διάφορες ενέργειες, συναντήσεις, μας ενημέρωνε σχετικά και κάποιες διευκρινήσεις που είχαν γίνει, γιατί ζητούσαμε και διευκρινήσεις πάνω σε όλα αυτά που είχαν έρθει. Να τον ευχαριστήσω λοιπόν, όπως και πολλοί άλλοι σαφώς βουλευτές ή υπουργοί και τα λοιπά θα έχουν κάνει πανελλαδικά και ομοσπονδίες από όλη την Ελλάδα. Ας ελπίσουμε ότι κάτι μπορεί να ξεκινήσει να γίνει και ας ελπίσουμε ότι θα φύγει σιγά σιγά αυτή η πανδημία για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και πάλι όπως παλιά. Η Κεδισερών στέκει αρρωγός και συμπαραστάτης στις ανησυχίες των πολιτιστικών συλλόγων που προσπαθούν να βρουν χώρους και τρόπους ώστε να διευκολυνθούν. Σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος που αφορά τους κλειστούς χώρους και τα μαθήματα εκμάθησης των παραδοσιακών χωρών, η συζήτηση που προηγήθηκε με οδήγησε στην εξής σκέψη. Ως Δήμος Ερών θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τους συλλόγους παραχωρώντας δημοτικές αίθουσες. Αυτή τη στιγμή για την ώρα δεν επαναλειτουργούν ακόμη, παραδείγματος χάρη, τα δημοτικά καπί, που είναι κλειστοί χώροι που βρίσκονται μέσα στην πόλη και έχουν πολλά τετραγωνικά. Ή αν μιλήσουμε για υπαίθριους χώρους, θα μπορούσαμε εκτός από το θερινό θεατράκι του Δήμου Σερών, το θεατράκι της Κεδής,
το οποίο από εδώ και πέρα δεν έχει άλλες εκδηλώσεις, γιατί οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες και δεν το επιτρέπουν, όπως επίσης και τους αύλιους χώρους ή τους χώρους τους εσωτερικούς εκδηλώσεων δημοτικών σχολείων, που όπου για παράδειγμα η ΚΕΔΙΣ έχει να λειτουργούν ΚΔΑΠ. Σε αυτούς τους χώρους λοιπόν, τους οποίους θερμαίνουμε γιατί λειτουργούν τα ΚΔΑΠ, θα μπορούσαμε σε συνεννόηση με τους πολιτιστικούς συλλόγους να διαθέσουμε αυτούς τους χώρους για να γίνουν κάποιες πρόβες, όποιοι σύλλογοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα.